βιβλίο δεν αφήνει χώρο για καμιά υπεροψία και το κλείνω εδώ, ούτε ακόμα για την ιδιαίτερη χαρά δημιουργίας, όπως είπα, είναι ένα μνημόσυνο σε αυτούς που έφυγαν, στους πόντιους αδελφούς μας που έφυγαν. Και αισθάνεται ο ποιητής στη συμπλήρωση του κάθε έργου αυτή τη χαρά, αλλά με αυτό ήταν διαφορετικό. Επιτελέστηκε από μένα ένα καθήκον μου στα ποιητρία σε θέματα εθνικά και όχι προσωπικά, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε θέματα ηθικής συμπαράστασης στον άνθρωπο, θέματα ελληνικά, δικά μας, θέματα γένους, έστω και σε αυτή τη γραπτή μορφή, στην οποία παρουσιάζεται μέσα από την ποιήση. Αυτή τη χαρά φέρνω μαζί μου, ότι έκανα ένα καθήκον, η επιτέλεση του καθήκοντος. Είναι μεγάλη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας εδώ που είστε απόψε και εσείς αυτό το καθήκον κάνατε, που ήρθατε εδώ να ακούσετε. Κάλλιο όμως, όπως γράφω εδώ, να μην είχε συμβεί τίποτα και να μην είχα γράψει αυτό το βιβλίο. Όταν η μνήμη έχει δικαίωμα, δεν εννοεί πάντα τους νεκρούς μας. Τα αδέλφια μας θα τα θυμόμαστε κάθε μέρα. Το δικαίωμα μνήμης απαιτεί να πιστούμε πως δεν είμαστε μικροί, πως δεν είμαστε λίγοι στα μάτια του κόσμου και πως χρειαζόμαστε την κοινή γνώμη να κινηθεί με βάση αυτά που έχει αφήσει η ιστορία τώρα, όχι αύριο. Όχι σε μια ώρα. Γιατί αύριο σε μια ώρα αυτή η ιστορία μπορεί να αλλάξει. Από ένα φίλο εισαγωγικά που δεν κρατάει όπλο, αλλά που μας σκοτώνει καθημερινά μπροστά στα μάτια της παγκόσμιας πολιτικής. Ουσιαστικά, πιθανότατα όχι ουσιαστικά, ο ένοχος κινείται πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Κινείται όχι με βάση τις εκδηλώσεις ενός χρόνου, αλλά τις καθημερινές εκδηλώσεις της ενοχής του. Είναι λίγα όσα μπόρεσα να πω, με το πνεύμα να φορτωμένο ιστορίες που κατέγραψα μέσα από τη φαντασία μου ή από διάφορες μαρτυρίες των επιζώντων, των σφαγών, των διωγμών, των αδελφών μου Ελλήνων. Η πρωτοφανή στον κόσμο θηριωδία του τουρκικού στρατού είναι η ίδια που διχοτόμησε το μικρό δικό μου τόπο, την Κύπρο. Και η ίδια που αφάνισε οικογένειες, η ίδια που έχει φέρει ορισμένους από εσάς που βλέπω εδώ, σε αυτό εδώ το δωμάτιο, προσφυγές από την Κύπρο. Διαβάστε το βιβλίο μου με την ίδια ταπεινότητα που το έγραψα. Ξέρω πως ορισμένοι προσπαθείτε να βρείτε το νόημα μέσα από τη γλώσσα. Η γλώσσα που μόνη της δεν είναι ποιήση. Η περιδιάβαση με το κλεφτοφάναρο, θα γελάσει τώρα η Άντρια στα γραπτά μου, δεν ενδείκνεται σε αυτό το βιβλίο, αν βασιστείτε μόνο στη γλώσσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κρατήστε το στην καρδιά σας όπως το κράτησα κι εγώ. Το πάλεμα λοιπόν για εσάς που θέλετε να δείτε το βιβλίο είναι μια βαθιά τομή. Δεν είναι μόνο το δίκιο, δεν είναι μόνο τα δικαιώματα, αλλά κυριότερα η διατήρηση του ιδεώδους σαν κίνητρο και σαν φάρος στην τέχνη. Αυτό το έργο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είχε την ιερή αποστολή και απέτηση να μην παραμείνει στον κλαθμό και οδυρμό, να μην παραμείνει στην ιστορία και το δίκιο, αλλά να συμμορφωθεί και τις απαιτήσεις μιας τέχνης. Και τέλος, η συγγνώμη δεν είναι για να μας θεραπεύσει τελείως. Δεν είναι χαρτί από ένα γιατρό που σε όλα τελείωσα. Είναι χαρτί πως μπορούμε να αρχίσουμε τώρα μια θεραπεία. Μια θεραπεία που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε έστω και στο ελάχιστο τις απώλειες από τις μεγάλες γενοκτονίες εναντίον του γένους μας. Σας ευχαριστώ.